Θανάση, να περιμένουμε κάτι παραπάνω από ξαναζέσταμα έτσι, των ενεργοσικών σχέσεων σήμερα από τον κύριο... Όχι είναι λίγο αυτό. Όχι ούτε λίγο βέβαια, αλλά θα περίμενες κάτι παραπάνω. Νομίζω πως όχι. Θα πρέπει να περιμένουμε την επιστροφή των ελληνορωσικών σχέσεων σε ένα πολύ καλύτερο και ομαλότερο επίπεδο σε σχέση με το τι έχουμε ζήσει μέχρι στιγμής. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Λαυρόφ θα έπρεπε να κάνει αυτή την επίσκεψη 2 χρόνια νωρίτερα. Δεν έγινε τότε λόγω του κλίματος που υπήρξε, δηλαδή των απελάσεων Ρώσων διπλωματών. Έκτοτε υπήρξαν συναντήσεις. Η προηγούμενη με τον κύριο Δένδια ήταν το Νοέμβριο του 19. Συμπληρώνεται σχεδόν ένας χρόνος δηλαδή. Έγινε και το Φεβρουάριο μία συνάντηση με τον Νίκο Δένδια στο περιθώριο της συνάντησης του Μονάχου. Έκτοτε βέβαια λόγω του κορονοϊού οι επαφές ήταν πολύ λιγότερες, υπήρξαν τηλεφωνικές συνομιλίες και είχε εκφραστεί η διάθεση να αναθερμανθεί τέλος πάντων αυτό που λέμε ελληνορωσικές σχέσεις. Να βοηθήσω και για τον τίτλο. Οι σχέσεις μας δεν είναι κακές, παγωμένες είναι. Θα έλεγα για την ακρίβεια ότι ψάχνουν να βρουν ακριβές περιεχόμενο. Έχουν πέσει πάρα πολύ σε μεγέθη, σε όγκους συναλλαγών. Βέβαια σε αυτό συνέβαλε και ο κορονοϊός. Αλλά φαίνεται πως υπάρχει μία απουσία μεγάλων προοπτικών και σχεδίων σε αυτές τις σχέσεις. Αν συγκρίνουμε βέβαια με το παρελθόν που είχαν συζητηθεί πάρα πολλά πράγματα με διάφορες κυβερνήσεις, με διάφορους πρωθυπουργούς. Σχέδια τα οποία λίγα από αυτά ή σχεδόν κανένα δεν υλοποιήθηκε. Με κορυφαίο τον κύριο Καραμαλή του 2009, με τον Αγωγό, δεν είναι τότε. Ναι, αλλά και με τον κύριο Τσίπρα βέβαια είχαν υποθεί μεγάλες κουβέντες για την προέκταση του υπάρχοντος αγωγού που θα κατέληγε στα σύνορα του Εύρου. Έκτοτε δεν υπήρξε τέλος πάντων αυτή η προοπτική. Ο αγωγός αυτός σχεδόν έχει ολοκληρωθεί και θα περνάει από τη Βουλγαρία με βάση τις υπάρχουσες τουλάχιστον αυτή τη στιγμή συζητήσεις και προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα υπόβαθρο ενεργειακής συνεργασίας που συνεχίζεται απρόσκοπτα με την Ρωσία. Έχουν υπογραφεί και σχετικές συμφωνίες, μάλιστα κάποιες ήταν και εντός του 2020 για την συνέχιση της προμήθειας της Ελλάδας με ρωσικό φυσικό αέριο. Όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά προβληματικά σημεία. Κάποια από αυτά τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Ένα από αυτά δυστυχώς ήταν και η ιστορία του Ουκρανικού αυτοκέφαλου, το οποίο επανεμφανίστηκε με την αναγνώριση από την πλευρά της Εκκλησίας της Κύπρου, αυτής της Εκκλησίας στην Ουκρανία που από τη Ρωσία χαρακτηρίζεται σχισματική. Μάλιστα ο αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις της Ρωσικής Εκκλησίας μόλις χθες προχθές είπε ότι υπάρχει ένα γενικότερο σχέδιο υπονόμευσης της Ρωσικής Εκκλησίας και πρόκλησης μια σύγκρουση μεταξύ του ελληνικού και του σλαβικού κόσμου, φυσικά υπονοώντας ότι αυτό το σχέδιο έχει αμερικανική πλευρά. Δηλαδή η ατζέντα ουσιαστικά τι περιλαμβάνει, γιατί έχουμε τώρα, θα έχουμε τις συναντήσεις με τον ομόλογό του, με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Αθήνα. Νομίζω ότι βέβαια τα πιο ενδιαφέροντα σημεία... Ποιος ορίζει και καθορίζει την ατζέντα αρχικώς. Τα πιο ενδιαφέροντα σημεία νομίζω θα είναι βέβαια οι συζητήσεις που θα γίνουν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στο πακέτο των θεμάτων που θα δοθεί έμφαση στα διεθνή ζητήματα έχει προσθεθεί και η Μέση Ανατολή και η Βόρειος Αφρική, δηλαδή η Λιβύη. Στο πρώτο που ανέφερες, εμείς φαντάζομαι, Θανάση και Γιάννη, περιμένουμε να πάρει η Μόσχα μια ξεκάθαρη θέση, να έχουμε μια τοποθέτηση ξεκάθαρη. Τι επιδιώκουμε και τι λένε οι πληροφορίες σας? Είναι σαφές ότι μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει πάρει μια σαφή θέση σε σχέση με τα 12 μίλια. Έχει υποθεί αυτό από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το δεύτερο νομίζω και πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε μέχρι πού θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την ειδική σχέση που έχει η Ρωσία σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι μυστικό ότι η Ρωσία έχει πει πως εφόσον οι ενδιαφερόμενες πλευρές εκδηλώσουν κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον, θα μπορούσε η Μόσχα να παίξει κάποιο είδους μεσολαβητικό ρόλο, όπως αυτόν που περίπου παίζει στην υπόθεση του Κυπριακού ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενδεχομένως αυτό θα ήταν ένα από τα θέματα. Βέβαια και η ανταλλαγή
πιο πρακτικών και πληροφοριών που συνήθως δεν φτάνουν στη δημοσιότητα και δεν φτάνουν ως τους δημοσιογράφους σε σχέση με το τι πραγματικά θα μπορούσε να υπάρξει ως ένα είδος πολιτικού περαιτέρω διαλόγου με την Ρωσία. Οι διαμεσολαβητές και... δεν μας λείπουν πάντως προς το παρόν, γιατί και βλέπουμε ότι δεν βοηθούν και πάρα πολύ. Θέλω να πω και η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που αυτή την περίοδο δεν έχουν από το State Department, ναι, δεν έχουμε, περιμένουμε τι θα γίνει και με τις εκλογές. Δεν ξέρω, μια διαμεσολάβηση, επιπλέον διαμεσολάβηση θα μπορούσε να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξαρτάται από ποιον είναι βέβαια η διαμεσολάβηση, έτσι. Ποιος είναι για να είμαστε... Λέω για τη Μόσχα, λέω για τον Πούτιν. Για να είμαστε ειλικρινείς, έχει υποθεί επανειλημμένως. Και αν μας βολεύει. Ναι, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, αλλά έχουμε πει αντικειμενικά ότι η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν μια πολύ ειδική σχέση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό μέχρι στιγμής εμείς δεν το είχαμε σε καμία περίπτωση αξιοποιήσει. Αντιθέτως, θα έλεγα πως οι σχέσεις μας με την Ρωσία μάλλον υπονομεύονταν τα τελευταία χρόνια ή τέλος πάντων έχαναν σε ρυθμούς και περιεχόμενο. Κάτι που συνέβαινε βέβαια ακριβώς το αντίθετο σε σχέση με το τι γίνεται με την Τουρκία. Είναι πολύ ειδικό αυτό που συμβαίνει, αυτός ο τρόπος που καταφέρνουν παρά τις τριβές και παρά τα προβλήματα να συνεργάζονται. Εκεί ίσως είναι μια ευκαιρία της Αθήνας. Αυτό φαίνεται πως η Ρωσία μάλλον το χαιρετίζει, ακριβώς γιατί έχει όλο και περισσότερα προβλήματα και στον Κάυκασο πλέον με την Τουρκία. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε εδώ να βρούμε κάποιο πεδίο ανάπτυξης γιατί πέρα από το συμβολισμό της επίσκεψης, το ζήτημα είναι και η ουσία της επίσκεψης. Για τσάι μόνο ο Λαυρόφ στην Αθήνα είναι προφανές ότι δεν έχετε. Μας φέρνει πιο κοντά, επειδή με ρώτησε η Ντόρα, μια φράση μόνο από μένα. Πιθανόν να μας φέρει πιο κοντά με τη Ρωσία η ιστορία της Αρμενίας. Εκεί τα προβλήματα Πούτιν-Ερντογάν είναι πολλά και πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα. Ίσως αυτό να μας φέρει πιο κοντά. Και ίσως επίσης να δούμε και την κατάσταση στη Λιβύη, όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα μεταξύ Άγκυρας και Μόσχας. Και εν πάση περιπτώσει, το τηλέφωνο του Πούτιν προς τον Ερντογάν το ακούει περισσότερο ο Σουλτάνος παρά από ό,τι έχει αποδειχθεί. Φαίνεται πως υπάρχει μια ιστορία η οποία βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση, αν μπορούσαμε και εδώ βέβαια να την αξιοποιήσουμε, ότι η Μόσχα με κάποιο τρόπο μας προτείνει, και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι σημερινό, είναι εδώ και πολλά χρόνια ήδη, μας προτείνει συμβολή σε μια προσπάθεια επιστροφής προσφύγων από τη Συρία, σε συνεργασία δηλαδή με την σημερινή Συριακή κυβέρνηση, που και εκεί υπάρχουν προβλήματα και ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Ενδεχομένως θα μπορούσε η Αθήνα βέβαια εδώ να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο και στην ανοικοδόμηση της Συρίας, μια προοπτική που ακόμα βέβαια μοιάζει παγωμένη, αλλά τα περιθώρια αξιοποίησης είναι νομίζω πολύ μεγάλα. Όπως επίσης υπάρχουν και προσφορές επενδύσεων σε ρωσικά κεφάλαια στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι επενδυτές λείπουν από την Ελλάδα, δηλαδή θα θέλαμε πολύ περισσότερους. Είναι προφανές αυτό. Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα. Μάλιστα. Για να δούμε, παιδιά. Θα χρειαστεί ομαλοποίηση βέβαια και στο θέμα του τουρισμού, όπου είχαμε μεγάλη πτώση λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό. Αλλά βέβαια να μην ξεχάσουμε και το έτος της ιστορίας. Η επόμενη χρονιά, το 2021, είναι έτος ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας. Θα γιορτάσουμε μαζί με πολλές εκδηλώσεις τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1921. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.